Μετά την κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους στα σύνορα Συρίας και Τουρκίας και υπό τον φόβο τρομοκρατικών επιθέσεων σε όλη την Ευρώπη, δεν είναι λίγοι οι πολίτες που ανησυχούν για τρομοκρατικό χτύπημα και εντός της Ελλάδας. Ο φόβος από το τρομοκρατικό χτύπημα στο Παρίσι πλανάται και πάνω από την Ελλάδα. Η ελληνική πλευρά έχει πλέον κάθε λόγο να φοβάται ότι θα υπάρξει σύνδεση του προσφυγικού με το αιματοκύλισμα στη Γαλλία, ενώ θα ενισχυθούν ακραίες φωνές μέσα στην Ευρώπη. Η χρονική συγκυρία που συνέβη το τρομοκρατικό χτύπημα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την Ελλάδα, την παγκόσμια κοινότητα και την Ευρώπη, καθώς από τη μία οι δυτικοί παρακολουθούν το Ισλαμικό κράτος να επεκτείνεται, οι πολεμικές συγκρούσεις στη Συρία μένονται, ενώ χώρες της Ευρώπης και ακραίοι κύκλοι συνδέουν τους πρόσφυγες με την τρομοκρατία στη Γαλλία. Στο φόβο των πολιτών ήρθε να προσθεθεί και η κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους. Έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα, όλη η Ευρώπη κινδυνεύει τώρα. Η Ελλάδα γιατί να μην είναι μέσα στο. Έτσι πιστεύω εγώ. Πάρα πολύ με φοβίζουν. Πάντα η Ελλάδα κινδύνευε. Άμα ανατρέξουμε στο παρελθόν, θα δούμε ότι πόσες τρομοκρατικές επιθέσεις γίνανε. Σιτιοφόρες κτλ. Άλλοι πάλι θεωρούν πως οι τρομοκρατικές επιθέσεις είναι στημένες και πως η Ελλάδα δεν κινδυνεύει από αυτές. Γιατί όλα στημένα είναι. Συμφέροντα είναι. Αυτά τη δουλειά τους κάνουν αυτοί και εμείς τη δουλειά μας θα κάνουμε. Αυτό που συστήνουν οι πολίτες για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας είναι η συμμαχία όλων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Όλοι μαζί, συνολικά, να προσπαθήσουν όλες οι κυβερνήσεις βασικά της Ευρώπης να καταφερθούν ενάντια σε αυτά τα χτυπήματα.